χρόνο μπορούν να γίνουν ερωτήσεις γραπτά. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, το λόγο έχει και ο γιος της Ατραβέλας. Λοιπόν, το θέμα του νερού θεωρούμε ότι είναι το βασικότερο πρόβλημα για την περιοχή μας. Ξεκινάμε από αυτό γιατί βλέπουμε ότι οι ανάγκες για το νερό στην περιοχή είναι τεράστιες και αποτελούν μείζον πρόβλημα για την περιοχή. Σχετίζονται ακόμα και με τα απορρίμματα, με το να βάλουμε, να πίνουμε νερό από τα πετάλια, τα οποία σε ημερήσια βάση ξεπερνούν τις 5.000. Σκεφτείτε πόσα μπουκάλια, ίσως και 10, δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει σωστό νούμερο. Φανταστείτε πόσα μπουκάλια εναποτίθενται στις κομματαρές όλο αυτό το χρόνο, σε ένα χρόνο. Στην διακήρυξή μας λέμε ότι οι ελλείψεις υγιεινού νερού, ήρευσης και άδευσης είναι τεράστιες. Το νερό που τρέχει στις ρίσες των σπιτιών του Δήμου είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο για την υγεία μας. Μπορούμε κάλλιστα να το δούμε αυτό βάζοντας σε μια κατσαρόλα να ζεστάνει λίγο νερό. Θα δούμε ότι η κατσαρόλα θα γίνει άσπρη. Από τα λεύματα που υπάρχουν και με το... Λοιπόν, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι δημόσιο, το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Πιστεύουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη και εσκεμμένα δεν έχουν προχωρήσει ορισμένα έργα τα οποία θα βοηθούσαν. Υπάρχει ο τρόπος να βοηθήσουν ώστε... να βοηθήσουν ώστε να έχουμε... Ακούγεσαι μια χαρά. Να έχουμε νερό στην περιοχή μας. Είναι εμφανής διαχρονική η κυβερνητική ολιγορία. Ενώ από τον Νοέμβριο του 2007 βρίσκονται σε στάδιο έκρησης περιβατολογική όρη και το τελικό σχέδιο μελετών σε σχέση με τα φράγματα της Τζετζελιάς και του Ήπια, δηλαδή φράγματα, χαμηλά φράγματα στη λεκάνη του Ρορού και στη λεκάνη της Τζετζελιάς, αυτά δεν έχουν προωθηθεί και η ευθύνη των δημοτικών παρατάξεων είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί δεν τα έχουν προτάξει. Και έχουν προτάξει άλλες προτεραιότητες για θέματα νερού και βάζουν και σε σχέση με τη ΔΕΑΕΡ, δηλαδή ο Δήμος, έχουν προχωρήσει το θέμα της αφαλάτωσης, το οποίο είναι το τελευταίο και το χειρότερο στάδιο που μπορεί να έχει η περιοχή μας. Γιατί αν είχαμε προβάλει το θέμα αυτών των χαμηλών φραγμάτων, τώρα η περιοχή όχι μόνο θα υδροδοτήτω, θα είχε και άρδευση για όλη την περιοχή και η περιοχή εδώ θα ήταν πάμπλουτη και δεν θα θέλαμε τους ξένους επενδυτές να διαλύσουν την περιοχή μας και να μην έχουμε πρόσβαση πουθενά και να φτιάχνουν αυθαίρετα ό,τι θέλουν και στη θάλασσα και στη γη μας. Γι' αυτό προτείνουμε τώρα αμέσως ο Δήμος να βάλει αυτούς τους στόχους, γιατί το νερό είναι πολύ για την περιοχή και θα μπορέσει κάλλιστα να καλύψει όλες τις ανάγκες μας. Υπάρχει ένα σχέδιο από την... Έχουμε κάνει αναφορές, έχουμε παρέμβει στη Βουλή και στο Κοινοβούλιο και έχουμε αναδείξει την αναγκαιότητα να διεκδικήσουμε την εντροδότηση της περιοχής από τον Ανάβαλο και από την ολοκλήρωση των έργων αυτών.
Ο ανάβαλος τώρα είναι ένα έργο το οποίο μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να φέρει νερό στην περιοχή μας. Έχουν δώσει υποσχέσεις και υποσχέσεις πάρα πολλές. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα, ο Υπουργός είπε ότι το 2015 θα έρθει το νερό. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, μπορεί κάλλιστα να έρθει, αρκεί να αποφύγουμε ορισμένες άλλες δραστηριότητες που έχουμε σε σχέση με το νερό. Και αυτές θα είναι καταστροφικές και για το περιβάλλον, θα είναι βία επέμβαση, παρέμβαση στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και θα είναι και το νερό λιγότερο και εμποδισμένο. Ο υδροφέρος ορίζοντας θα μολυθεί ακόμα περισσότερο και το περιβάλλον θα υποστεί ανεπανόρθωτη πλάτη. Και θα έχει και συνέπειες που θα πληρώσουν τα σπασμένα οι μικροί επαγγελματίες και οι εργαζομένοι. Γι' αυτό αυτό το δημόσιο κοινωνικό αγαθό πρέπει να το προωθήσουμε και να το διαφυλάξουμε. Λοιπόν, επειδή τώρα με το θέμα της αφαλάτωσης έχουμε ασχοληθεί αρκετά, θα πω ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορεί εσείς να... Λοιπόν, καταρχάς θα γίνεται η ρόφηση 35.000 κυβικών μέτρων ημερησίως θαλασσινού νερού, από τα οποία τα 22.000 κυβικά μέτρα θα απορρίπτουν στη θάλασσα, με 1.002 επιπτώσεις και στο φυτικό και στο ζωικό πλάνκτον. Εξάλλου θα έχει μεγάλη αλατότητα το νερό, θα αυξάνεται η θερμοκρασία και θα διασπείρουν σταθερά μια κατώλαβη ιδέα ποσότητα χημικών ουσιών και θα δημιουργούν σταδιακά εζήματα στο μισθό που καταστρέφουν την ολοκλήρωση της παρέα. Λοιπόν, βρίσκεται στον αντίποδα της οικολογικής προσέγγισης. Να σκεφτείτε ότι το κόστος θα είναι ενεργοβόρο, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά το κόστος ενέργειας χημικών ανταλλακτικών και αναλώσιμων θα κυμαίνεται, λένε, από 0,40 έως 0,50 λεπτά. Όταν αυτή τη στιγμή εμείς το νερό το πληρώνουμε 0,42 λεπτά. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα τα εργατικά, δεν ξέρω, τα ασφάλιστρα, οι αναλύσεις που πρέπει να γίνουν, οι δειγματοληψίες και οι αποσβέσεις, σε τι ποσό θα φτάσουμε να πληρώνουμε το νερό αν τυχόν προωθηθεί αυτή η λύση. Θα είναι δηλαδή για την περιοχή καταστροφική. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μας δώσει νερό, γιατί τα 12 κυβικά που θα βγάζει, που λέει, θα διατίθεται, ξέρουμε για ποια μονάδα, η οποία θα έχει ένα γκολφ με 18 οπές, που σημαίνει ότι θα ερημοποιηθεί ο τόπος. Απλούστα τα πράγματα. Ας τα λάβουμε αυτά υπόψη και η επόμενη δημοτική διοίκηση ας... Ευχαριστώ.